Είμαι πολύ ευχαριστημένος που σήμερα σε αυτό το εντυπωσιακό κτίριο, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, εγγενιάζει η έκθεση Σπύρος Παπαϊκάς, Βασίλης Θεοχανάκης, Άγιον Όρος, από τη συλλογή του Ιδρύματος μας, Δικαστικών Τεχνών και Μουσικής, Πίτα και Μη Θεοπάκη. Η χαρά μου είναι διπλή, γιατί σε αυτή την έκθεση παρουσιάζονται όχι μόνο έργα δικά μου, αλλά και των δασκάλων μου, του σπουδαίου Σπύρου Παπαϊκάς. Δεν τα βλέπετε μικρότερα τα έργα σε τα συγκρίνητα με τα δικά μου είναι μεγάλα. Τα έργα είναι εξαιρετικής ποιότητας, σαν έργα ζωγραφικής μιλάμε. Είναι δάσκαλος και υπήρξε πάντα ο δάσκαλος του Παπαϊκά. Και αυτός επί 5 χρόνια με δίδασε. Άρα θα είναι έργα με κοινή θεματική το Άγιο Όρος. Θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ καθόλου στα δικά μου. Δεν θα ήταν άλλωστε και αρμόζον να μιλήσω ο ίδιος για τον εαυτό μου. Θα ήθελα όμως να σας μιλήσω για τον Παπά Λουκά, αυτόν τον μεγάλο παπάκο που είχα την τύχη όχι μόνο να συναναστραφώ, με είχε κάνει παιδί του κυριολεκτικά, γιατί και εγώ ήμουν παιδί μου να αλλά και να μαθητεύσω δίπλα του για 5 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ο δάσκαλός μου, χωρίς να μιλάει ή να δείχνει την εκτίμησή του στο μαθητή του, τον κατακτούσε με τη σοβαρότητά του, την επιμονή του, στην ακρίβεια του σχεδίου και την ήσυχη ακτινοβολία του χαρακτήρα του. Η ζωγραφική του ήταν επαναστατική για την εποχή εκείνη, ενώ το Άγιο Όρος πρέπει σταθμό στο έργο του. Από το 23 που ήταν 23-24, τότε ήταν αυτά που είχε μείνει ένα χρόνο μετά στο Άγιο Όρος. Και εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο το Άγιο Όρος, 45 χρόνια. Ακόμη και αυτά τα έργα που βλέπετε εδώ πέρα, τα περισσότερα, βέβαια δείχνουν δάση. Αλλά είναι δάση από το Άγιο Όρος τα περισσότερα. Το 2007 με τη σύζυγό μου Μαρίνα δημιουργήσαμε το ομώνυμο κοινοφελές πολιτιστικό ίδρυμα στην καρδιά της Αθηνές, ξεκινώντας με την αναδρομική έκθεση του Σπύρου Παπαϊκά. Ως χώρο τιμής στη μεγάλη προσφορά για την εξερεύνηση της ελληνικής ζωγραφικής. Ακολούθησε μια σειρά από συγκεκριμένα εκθέσεις από τον Παπαϊκά, από το ίδρυμα Θεοχανάκη, σε Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Λάρισα και σε άλλα μέρη, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό να έρθει σε επαφή με το ζωγραφικό του έργο. Κύριε Δήμαρχε, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή που δέχομαι σήμερα να συμμετάσχω και συμμετέχω στην σπουδαία αυτή θεματική έκθεση και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο πολυεπίπεδο έργο σας για το καλό της Μεσσηνίας και της Ελλάδας. Επίσης, ευχαριστώ τον Διευθυντή του Δικαστικού Τμήματος Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, τον διακεκριμένο Γρήγορη Παναγιώτη Λαμπρινίδη, μαζί με τον απρόσωπο Διευθυντή του Δικαστικού Προγράμματος του Ιδρύματός μας, Τάκη Μαυρωτά, για την ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος. Στην πράξη, αν δεν ήταν ο κύριος Μαυρωτάς, δεν θα ήταν αυτό το έργο. Εγώ είμαι πολύ άνθρωπος και δυστυχώς δεν είμαι εύκαιρος πάντα. Αλλά ο Τάκης σε πιάσει τα χέρια του, σε πρόκληση του σιγά σιγά, ώστε να σε πείσει. Επίσης, εντάξει, εγώ δεν τα είπα. Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα αποτελέσει πάντα ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για το σπουδαίο πολιτιστικό του πρόγραμμα ακτινοβολώντας την υψηλή ποιότητα ακόμα και πέρα από τα όρια της δικής μας επικράτειας. Καλή συνέχεια.
księż Kaluszko, czy geograf, Kaluszko, bo ja nie wiem, czy to jest taki geograf. A to bardzo, bardzo ciekawe, nie tak ja kierowałem. Kiedy się dzieje, że ja mam jakieś adrywe wyrony, to po tym się pojemy, mamy się, że mamy się ochrani. Zajdę panu, co